Καλή μου φίλη, γεια και πάλι. Σήμερα θα δούμε ένα άλλο αποκαλυπτικό βίντεο, μα πολύ αποκαλυπτικό όμως. Και αν σας άρεσε πραγματικά κάντε το like, να ξυπνήσουν και άλλοι, γιατί αυτό εδώ λειτουργεί ψυχολογικά ως πολύ άσχημα απέναντι στους ανθρώπους που το ασπάζονται, είτε είναι του χριστιανικού δόγματος, είτε δεν είναι αλλά το πιστεύουν. Λειτουργεί πάρα πολύ άσχημα και θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτοκτονιών και οτιδήποτε άλλων καταστροφών προέρχονται από ψυχολογικούς παράγοντες, σχετίζονται έμεσα ή άμεσα με αυτό. Και σε αυτό το βίντεο, φίλοι μου, θα δούμε τη μεγαλύτερη ντροπή που έχει προκαλέσει ο χριστιανισμός στον άνθρωπο. Πάμε! Ξεκινάμε πρώτα από την ιστορία. Μας έχει πείσει ο χριστιανισμός, γι' αυτό βλέπουμε το διδάσκουν και στα σχολεία, γι' αυτό βλέπουμε και ότι έχουν κάνει Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, δηλαδή ο χριστιανισμός να γίνει η παιδεία σου, να γίνει ο χριστιανισμός η παιδεία σου, εσύ που με ακούς, και γι' αυτό υπάρχει σημαντικός λόγος. Λοιπόν, και πώς ξεκινά ο χριστιανισμός? Από τη δημιουργία του άνθρωπου, αφού δημιούργησε ο Θεός τα πάντα, έκανε, λέει, τον Αδάμ και την Εύα. Σωστά, μέχρι εδώ, σωστά. Όταν, λέει, αυτοί είπαν εκεί πέρα μια ιστοριούλα ότι δεν θα φας από αυτό, για να φάει αυτός από αυτό, και μετά να ξεκινήσει φυσικά όλη η πτώση της ανθρωπότητας. Από αυτό εδώ πέρα που έφαγε ο άλλος αντί για μας. Πάμε να το προχωρήσουμε λίγο το θέμα, να καταλάβω τι θέλω να πω. Όταν το κατάλαβαν, λέει, θα γνωρίσει το καλό και το κακό. Ουσιαστικά από το κακό, αυτοί τι προτίμησαν να κάνουν? Για να δείτε ότι όταν λέει κακό, που εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το κακό τι είναι, να σκοτώσει, να κλέψει, να βιάσει, να κάνει κακό στη φύση, του γύρου, όλα αυτά. Τίποτα από αυτά δεν κάνανε ο Αδάμ και η Εύα, αφού γνώρισαν το κακό. Δεν θα ήταν λογικό να κάνουν και άλλα κακά πράγματα, να καταστρέψουν ο ένας να κάνει κακό στον άλλον, παράδειγμα. Αφού γνώρισαν το κακό και προτίμησαν το κακό. Αλλά παρόλα αυτά τι κάνανε, σας φόρτσαν με τη μεγαλύτερη ντροπή για να έχετε ως ανθρωπότητα. Και σχετίζεται και με το λόγο που δεν φοράω μπλούζα και ξέρω ότι θα σκανδαλιστείτε πάρα πολύ γι' αυτό. Έτσι, σιγά εγώ τώρα μέσα στο κατακαλό καιρό, μη σκάζω φορώντας μπλούζα με 38 βαθμούς που έχει έξω, για να κάνω το βίντεο και να φαίνομαι δίθεν με τα σημερινά πρότυπα πιο ευπαρουσίαστος. Θα ξαναεπανέλθω σε αυτό, πάμε να δούμε λίγο ποιο είναι το άσχημο πράγμα που φόρτσαν, το πιο ντροπιαστικό πράγμα που φόρτωσαν στον άνθρωπο αυτή εδώ η συχαμένη της βίβλου. Λοιπόν, τι έκανε ο Αδάμ και Εύα, δίθεν άκουσαν το Θεό που περπατούσε. Ακούστε τώρα να δείτε, μαλακίες, έτσι. Όλα αυτά όμως για να σας φορτώσουν με το μεγαλύτερο μίασμα, με τη μεγαλύτερη ντροπή. Και τι κάνανε? Βάλαν φύλλα σικής, λέει, για να καλύψουν τα γεννητικά τους όργανα, γιατί ντρεπόντουσαν που ήταν γυμνοί. Ενώ πριν, λέει, αναφέρει ότι δεν ντρεπόντουσαν, μετά ξαφνικά ντρεπόντουσαν που ήταν γυμνοί. Δηλαδή, από όλο το κακό που είχε αυτό το δέντρο μέσα, η γύμνια τους πείραξε. Και θα σου το πάω και πιο μακριά, έτσι, για να καταλάβει τι θέλω να σου πω. Και τους λέει μετά ο Θεός της βίβλου, πού το ξέρει τη γυμνή, μήπως φάγατε το δέντρο που σας απαγόρεψε να πάτε. Όλο αυτό είναι ιστορία για να σας πείσουν και να σας φορτώσουν με την ντροπή της γυμνοσύνης, να το ξέρετε. Να ντρέπεστε δηλαδή τον ίδιο στον εαυτό. Και θα το πάμε και άλλο πιο μακριά. Μετά όμως, για να δείτε ότι η γύμνια δεν περιορίζεται μόνο σε γενετικά όργανα, η γύμνια της ντροπής, η ντροπή που σας φορτώσαν με τη γύμνια, αλλά πάει και πιο μακριά. Μετά βλέπουμε ότι τους λέει, τους διώχνει ο Θεός από τον παράδεισο και τους βάζει, γιατί ήταν γυμνοί, λέει, και ντρεπόντουσαν. Και τους βάζει, λέει, και χιτώνες. Προσέξτε, γιατί τους έβαλε χιτώνες, όχι για το κρύο, αλλά για να μην ντρέπονται που είναι γυμνοί. Τους έβαλε χιτώνες. Άρα, οτιδήποτε υπάρχει στον άνθρωπο, μιλάμε για όλο τον άνθρωπο, μόνο που είσαι άνθρωπος είναι ντροπή. Έτσι σε βλέπει η βίβλος. Γι' αυτό και βλέπετε ότι όλα τα δόγματα του χριστιανισμού και των αβραμικών θρησκειών γενικότερα, είτε του μουσουλμανισμού, του χριστιανισμού, του ουδαϊσμού, οι άνθρωποι είναι ντυμένοι όλοι. Όλοι είναι καλυμμένοι, γιατί θεωρούνται όλοι, σύμφωνα με το Θεό που πιστεύουν, ότι είναι ντροπή. Είναι ντροπή που είναι άνθρωποι. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Αν περιοριζόταν μόνο σε γεννητικά όργανα, θα τους έδινε, παιδί μου, ένα σορτσάκι να φορέσουν και να τους έλεγε ότι, ξέρετε τι, ντροπή είναι, γιατί αν και δεν θα έπρεπε ούτε εκεί πέρα να ντρέπονται που είναι γυμνοί. Και εκεί πέρα θα σας δείξω τώρα το χαμηλό επίπεδο του Αδάμ και της Εύας. Το χαμηλό πνευματικό επίπεδο. Σήμερα βλέπουμε άγριες φυλές οι οποίες δεν ζουν μόνο αυτοί και ο άντρας τους και είναι γυμνοί, αλλά ζουν και με τους φίλους τους, με τους γνωστούς τους, με τις γυναίκες, με όλα αυτά. Και δεν ντρέπονται και δεν σκανδαλίζονται. Άρα, είναι δυνατόν οι σημερινοί άνθρωποι να είναι
πιο ανεβασμένοι πνευματικά από, τον Αδα, από, το, από το παραμύθι του Αδάμ και της Εύας που σας λένε, από τον Αδάμ και την Εύα, που έχουν φορτωμένη και την τροπή, αλλά κατάφεραν και την νίξαν την τροπή. Άρα κατάφεραν και νίξαν τον σε εισαγωγικά απαγορευμένο καρπό. Κάτι που δεν το κατάφερε ο Αδάμ και Εύα. Έτσι. Παρόλο που ο Αδάμ και η Εύα είχαν ελαφρυντικά, ήταν μόνοι, σαν μόνο αυτός και η γυναίκα του. Και η γυναίκα του. Δηλαδή είναι σαν να σου πω τώρα εγώ εσείς ότι ντρέπεστε τον εαυτό σας από τη γυναίκα σας. Δεν κυκλοφορείτε γυμνός και μπροστά στη γυναίκα σας. Δεν κάνετε έρωτα με τη γυναίκα σας. Ντυμένοι κάνετε έρωτα. Καταλαβαίνετε. Οι σημερινοί άνθρωποι, οι άγριες φυλές, είναι σε ανώτερο πνευματικό επίπεδο από τον Αδάμ και την Εύα. Γιατί? Γιατί ο Αδάμ και η Εύα ντρεπόντουσαν παρόλο που ήταν οι δυο τους μόνο εκεί μέσα και κανένας άλλος και ο Θεός και ντρεπόντουσαν. Και οι σημερινοί άνθρωποι δεν ντρέπονται παρόλο που έρχονται και σε επαφή και αλληλεπιδρούν και με τους φίλους, με τους γνωστούς, με τις γυναίκες και με όλα αυτά. Και τα έχουν όλα απ' έξω. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονιστεί. Πώς ένας άνθρωπος θα πάει μπροστά όταν τον έχουν πείσει να ντρέπεται για αυτό που είναι. Και σας λέω τώρα κι εγώ το άλλο. Εάν ο Θεός της Βίλου μας έκανε κατ' εικόνα του και καθομοίωσή του και εμείς ντρεπόμαστε τον εαυτό μας και μας έκανε με τέτοιο τρόπο να ντρεπόμαστε τον εαυτό μας, θα πρέπει και αυτό να ντρέπεται για τον εαυτό του. Έτσι. Τι σκανδαλίζεστε, ε. Τι. Ξεκινάω και παραλογίζομαι, λέτε. Ε. Βλασφημώ, όπως το λέτε κιόλας. Βλάσφημε σε φωτιά, πέσε και τα λοιπά. Θα έπρεπε από τη στιγμή που είμαστε κατ' εικόνα του, άρα σύμφωνα με τη δική του εικόνα και ομοιασμένη προς αυτόν, να μπορούμε να γίνουμε καθομοίωσή του, αν εμείς εξ αρχής γεννιόμαστε ως ντροπιασμένοι για αυτό που είμαστε, θα έπρεπε και ο Θεός της Βίβλου να ντρέπεται για τον εαυτό του, αφού είμαστε κατ' εικόνα του. Ε, απαντήστε από κάτω εδώ πώς απαντήσετε. Πάμε να δούμε και στο άλλο. Να δείτε πώς λειτουργεί αρνητικά. Θα κάνω σε ένα άλλο βίντεο, για να μην γίνει αυτό πάρα πολύ μεγάλο, θα κάνω το πώς λειτουργεί αρνητικά ο ρουχισμός και τι σχέση έχει με τη στεναχώρια ο ρουχισμός και πώς μπορεί να αφήσει τον άνθρωπο ακόμα και στην αυτοκτονία. Και τώρα μιλάμε και το άλλο, έτσι, όσον αφορά, αυτό το κάνω βέβαια σε ένα άλλο βίντεο, γιατί θα γίνει πάρα πολύ μεγάλο το βίντεο. Περνάμε τώρα και στο άλλο το θέμα. Είχε πει ένας, το είχα δει θυμάμαι σε ένα ντοκιμαντέρ, που, σε μια φυλή της Αφρικής που κυκλοφορούν γυμνοί οι άνθρωποι, γιατί εκείνοι έχουν τη σωστή παιδεία και δεν έχουν δαιμονοποίησει τη γύμνια, όπως εδώ πέρα εμείς. Και είχε πει εκείνος ο τέτοιος, ο ηγέτης ας πούμε της μαύρης φυλής, πολύ λυπάμαι λέει τους λευκούς λέει, που είναι καταδικασμένοι σε όλη τη ζωή να είναι ντυμένοι, να φοράνε ρούχα. Έτσι, αυτό είπε. Γιατί ξέρει πολύ καλά αυτό τι γίνεται με το ρουχισμό. Και δεν μιλάμε φυσικά για το ρουχισμό ο οποίος μας προστατεύει από το κρύο. Έτσι, αν θα πρέπει να προστατεύσει από το κρύο θα φοράσει ρουχισμό. Μιλάμε για το ρουχισμό που έδωσε ο Θεός στον Αδάμ και στην Εύα για να προστατευτούν από την τροπή. Για να καλυφθούν από την τροπή της γύμνιας. Αυτό λέμε. Της γυμνοσύνης, όπως θέλετε πες το. Δηλαδή να ντρέπεσαι που είσαι γυμνός και να ντύνεσαι επειδή είσαι γυμνός. Και όλη η κοινωνία να έχει διαμορφωθεί στο έτσι. Ενώ θα πρέπει το αντίθετο να συμβαίνει. Οι αρχαίοι Έλληνες, έτσι για να το πάμε λίγο εκεί πέρα, να δείτε ότι έχω ελληνική παιδεία και δεν έχω εβραϊκή παιδεία. Έχω αποβάλει την εβραϊκή παιδεία. Έτσι. Του ντυμένου, ας πούμε, που τους βλέπετε όλους πώς είναι. Μόνο τα μάτια τους λίγο θα αφήσουν να φαίνονται για να βλέπουν που πάνε μη σκοτωθούν, να μην πέσουν σε κανένα γκρεμό. Όλα τα έχουν καλύψει άντρες γυναίκες. Δείτε τραγόπαπες, δείτε μοναχές, μοναχούς, δείτε από στην Τουρκία τι γίνεται. Στο Ισραήλ τι γίνεται κτλ. Οι αρχαίοι Έλληνες, για να καταλάβετε, και πάμε να δούμε να αναλύσουμε τη λέξη γυμναστικής. Γυμνάζομαι, τι θα πει, ασκούμε γυμνός. Και είναι φυσικά μια δραστηριότητα που βγήκε και αυτή και αναπτύχθηκε στην αρχαία Ελλάδα. Τι θα πει όμως ασκούμε γυμνός. Οι αρχαίοι Έλληνες φορούσαν τα ρούχα μόνο αν έπρεπε να προστατεύονται από το κρύο. Όπου υπήρχε περιβάλλον το οποίο ήταν φίλοι τους κτλ. Ή τους Ολυμπιακούς αγώνες κτλ. Ασκόντουσαν γυμνοί. Χωρίς να έχουν κόμπλεξ, χωρίς να έχουν ταμπού. Όταν λέμε γυμνοί, όπως τους γέννησε η μάνα τους. Και δεν θα πρέπει να είχαμε ταμπού, όπως δεν έχουν οι άγριες φυλές. Και ο λόγος που έχει περάσει και ως ποινικό αδίκημα, έτσι, η γυμνοσύνη είναι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Μας θέλουν ντυμένους, καταθλιπτικούς, στεναχωρημένους, έτοιμους για να αυτοκτονούμε. Είναι καλό σήμερα για να ξεπεράσει την όλη κατάσταση να πηγαίνετε σε ένα μέρος, θα μιλήσω λίγο για τη μιασκή. Να πηγαίνετε σε ένα μέρος που δεν έχει κόσμο και να κάνετε τις δραστηριότητες σας γυμνοί, όπως σας γέννησε η μάνα σας. Κάποιων ανθρώπων τα γενετικά όργανα έχει να τα δει ο ήλιος από τότε που γεννηθήκανε. Δεν τα έχει δει ποτέ ο ήλιος. Και μετά περιμένετε, δεν θα μιλήσω περί ρουχισμού για τα εσόρουχα και για αυτά,
πόσο άσχημο κάνουν στον άνθρωπο γενικότερα, αλλά κυρίως για τον άντρα που έχει τα γεννητικά του όργανα απ' έξω, έτσι. Και μετά περιμένει να μην έχετε προβλήματα όσον αφορά, όσον αφορά τη, τέτοια, πώς το λένε, τη γονιμοποίηση. Προβλήματα γονιμοποίησης. Είτε οι άντρες είτε οι γυναίκες. Προβλήματα συνουσίας. Πώς δεν θα έχετε. Θα έχετε και θα παραέχετε. Εννοείται αυτό το πράγμα. Και οπότε, λοιπόν, για να αποφύγουμε αυτό και τη συναχώρηση και όλα, πρέπει να αφαιρώνουμε ένα Σαββατοκύριακο τουλάχιστον μια-δυο φορές, όσο να μπορείτε, να βγαίνετε σε ένα μέρος που να μην έχει κόσμο, για να μην σκανδαλίζετε τον κόσμο, καθώς είναι με τα μυαλά τα σύγχρονα, και να κάνετε δραστηριότητες γυμνή, εντελώς γυμνή, όπως σας γέννησε η μάνα σας. Να δείτε ότι θα φύγουν όλα. Άγχος, στεναχώρια, θα βελτιωθεί η υγεία σας, όλα θα γυρίσουν προς το καλύτερο. Αντιμετωπίσει καλύτερα τα προβλήματά σου και όλα αυτά. Να πείτε τώρα εσείς, μα και οι αρχαίοι πρόγονοι μας, ας πούμε, εννοείται όχι τους αρχαίους Έλληνες, που εκείνοι κυκλοφορούσαν γυμνοί, αφαιρώναν δηλαδή πολύ χρόνο από τη ζωή τους για να κυκλοφορούν γυμνοί, δεδομένου ότι το μισό του χρόνο γυμναζόντουσαν, άρα ασχολούνταν γυμνοί. Θα μου πείτε τώρα, ναι, αλλά και οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας ήταν ντυμένοι, αλλά περνούσαν ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε αυτό πώς πάει το πράγμα. Όταν είσαι ντυμένος γενικότερα, και δεν, η στεναχώρια γενικότερα είναι, έχει ένα ευρύ φάσμα, δεν θα το αναλύσω τώρα, θα το κάνω στο βίντεο το άλλο. Είσαι γενικά στενόχωρος, έτσι, είτε είσαι στο παρελθόν είτε στο μέλλον. Στο παρελθόν δεν είχαν, π.χ. δεκαετία 70-80-90, δεν είχαν προβλήματα για να τα αντιμετωπίσουν. Οπότε οι στεναχώρια δεν τους φαινόταν εμπόδιο στη ζωή τους, μεγάλο εμπόδιο στη ζωή τους. Εμείς όμως τώρα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα, η όλη κατάσταση με τη στεναχώρια που περνάμε, στενός χώρος δηλαδή, σε περιορισμένο μέρος που είμαστε, είτε κινούμαστε σε περιορισμένο μέρος, είτε ντυνόμαστε, που περιορίζει την ενέργειά μας, το ευρύ φάσμα της ενέργειάς μας, δεν το αφήνει να εκχυθεί έξω κτλ. Για να είμαστε ελεύθεροι πραγματικά. Αυτό όλο μας δυσκολεύει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας. Γι' αυτό βλέπετε σήμερα οι άνθρωποι έχουν γίνει όλοι καταθλιπτικοί. Λοιπόν, φίλοι μου, έγινε μια απρόσμενη διακοπή γιατί το κινητό, δυστυχώς με τη ζέστη που επικρατεί έξω, άναψε και σταμάτησε το βίντεο. Οπότε αλλάξαμε μέρος. Περιμέναμε λίγο να δροσίσει, παρόλο που τι να δροσίσει τώρα. Πήγαμε σε μια πιο παχιά σκιά, υποτίθεται. Βάλαμε το κινητό. Ας υποθέσουμε τώρα μας βγει το βίντεο. Λοιπόν, συνεχίζουμε γιατί. Πόση ώρα τζάμπα μιλούσα μέχρι να συνειδητοποιήσω ότι το βίντεο, ας πούμε, είχε διακοπεί η εγγραφή του βίντεο. Λοιπόν, συνεχίζουμε στα επόμενα. Αφού έχουμε δει ότι ο ρουχισμός συνδέεται με τη στεναχώρια, με το άγχος και με την κατάθλιψη, βέβαια δεν το έχουμε αποδείξει λεπτομερώς, θα αποδειχθεί ότι συνδέεται με τη στεναχώρια, εννοείται ότι ισχύει γιατί στενός χώρος, άρα ρουχισμός, που σταματάει την ενέργειά σου να εκχυθεί προς τα έξω, άρα και συνέβη. Έχουμε δει και ότι οι άγριες φυλές με την παιδεία που τους διακατέχει κατάφεραν τελικά να νικήσουν αυτό που ο Θεός της Βίβλου ακόμα δεν κατάφερε να νικήσει. Έτσι. Ποιο είναι αυτό, το που είπαμε πρωτύτερα. Το γεγονός ότι φάγανε οι άνθρωποι τον απαγορευμένο καρπό και το μόνο κακό που έχουν λάβει από όλα από τον καρπό αυτό είναι η ντροπή. Και τίποτα άλλο, γιατί ο Άδαμ και η Εύα δεν κάνανε άλλο κακό, μόνο την ντροπή, μόνο την ντρεπόζουν, ας πούμε. Γιατί ο σκοπός αυτή τη ιστορία είναι να σας φορέσουν ρούχα. Και είναι η ντροπή, βλέπουμε ότι ακόμα είστε με το στίγμα αυτό της μόνιμης αμαρτίας, της εντροπής, και βλέπουμε ότι ο Θεός της Βίβλου έχει κάνει πολέμους. Έχει φέρει το γιο του κάτω να θυσιαστεί, να κάνει θαύματα χίλια δυο, και ακόμα δεν κατάφερε να νικήσει αυτό το κακό. Αυτό το κακό του απαγορευμένου καρπού, παρόλο που τον απαγορευμένο καρπό ο ίδιος το δημιούργησε. Και δεν μπόρεσε να νικήσει ο Θεός του Βιβλίου αυτό που ο ίδιος έχει δημιουργήσει. Και βλέπουμε ότι νίξαν οι άγριες φυλές, πώς, με την παιδεία. Με την παιδεία οι άγριες φυλές αντιμετώπισαν πιο σωστά το θέμα και νίξαν την εντροπή. Και τώρα μπορούν οι άγριες φυλές, βασικά μπορούσαν από ανέκαθεν, να κυκλοφορούν γυμνοί, να έχουν όλα τα ωφέλη της γύμνιας, όπου είναι η υγεία, η αεροθεραπεία, η υδροθεραπεία, η υιοθεραπεία, όλα αυτά τα ωφέλη να έχουν της υγείας, να τα απολαμβάνουν, να μην είναι υποχρεωμένοι να φοράνε ρούχα που να τους εμποδίζουν στην κίνηση, στην ελευθερία, σε όλα αυτά, και φυσικά δεν έχουν και ντροπή. Άρα αυτοί κατάφεραν να νικήσουν τον απαγορευμένο καρπό, κάτι που ο Θεός της Βίβλου δεν κατάφερε. Τέλος αυτό. Συνεχίζουμε τώρα στο θέμα περί γυμναστικής των αρχαίων Ελλήνων σοφών. Των αρχαίων Ελλήνων γενικότερα, όχι μόνο σοφών. Απλά αυτοί εννοείται ότι έχουν αναπτύξει τόσο καλά το θέμα γυμναστική. Λοιπόν, έχουμε και λέμε.
Περιγυμνασκής. Καταρχήν, όλοι οι Έλληνες το μισό του χρόνου σίγουρα τον περνούσαν γυμνοί, γιατί το μισό του χρόνου τη ζωή του, τη ημέρα του γυμναζόντουσαν. Άρα, τι σημαίνει αυτό, ότι πηγαίναν σε μέρη τα οποία απογυμνώντουσαν όλοι και κάναν γυμναστική γυμνή. Γιατί στη γυμναστική πρέπει και τα γενετικά όργανα όλα να είναι ελεύθερα και να τα βλέπει ο ήλιος, ο αέρας και όλα αυτά. Για να μπορούμε να έχουμε υγεία και να έχουμε και να είμαστε και αφροδισιακά πιο σωστά, πιο εντάξει και γενικότερα να έχουμε ένα σθένος στον οργανισμό μας. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα τώρα ότι οι μανδύες των αρχαίων Ελλήνων ήταν φαρδιοί. Τους φορούσαν βέβαια για να προστατεύονται μόνο από το κρύο, τους μανδύες, για τίποτα άλλο. Και φυσικά από τα κακά βλέμματα, γιατί η κοινωνία είχε διαμορφωθεί πονηρά και εκεί πέρα, καθώς από τότε είμαστε λευκή φυλή, άρα ο εχθρός έχει σπείρει, ο εχθρός της Ελλάδος έχει σπείρει από τότε τον καρπό του και το βλέπουμε αυτό και στην εποχή του Σοκράτη, ο οποίος έχει πει καλά πράγματα και το σκοτώσαν γι' αυτό λόγο. Λοιπόν, άρα βλέπουμε ότι εκεί πέρα υπήρχε γι' αυτό λόγο μία τέτοια, ας πούμε, φύλαξη του ανθρώπου, τουλάχιστον προς τα γενετικά όργανα. Λοιπόν, τι γίνεται όμως τώρα. Οι μανδύες ήταν πολύ φαρδιοί, τους είχαν φαρδιούς για να μην στενεύουν πολύ το χώρο τους, έτσι, να μην ζουν περιορισμένοι σε στενό χώρο οι Έλληνες. Τι γίνεται, δεν μπορούσαν να ξέρουν ποιος Έλληνας ήταν μπατσοκύλας, ήταν χοντρομπαλάς και ποιος όχι. Στη γυμναστική όμως όλα φαινόντουσαν. Όταν στη γυμναστική τα βγάζαν όλα έξω, έτσι για να καταλάβετε κιόλας, τους χοντρομπαλάδες τους κυνηγούσαν με τις πέτρες, τους κοροϊδεύανε. Έτσι. Γιατί σου λέω αυτό τώρα και πώς κατάντησε έτσι. Κοιτάξτε να δείτε η αλλαγή νοοτροπίας πώς έχει περάσει το λογικό ως παράλογο σε εμάς. Και το παράλογο ως λογικό. Σήμερα βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι ντυμένος μέσα στο κατά καλό καιρό και αντί να αναρωτηθούμε γιατί αυτός είναι μέσα στο κατά καλό καιρό ντυμένος. Τι συμβαίνει, τι κρύβει στον οργανισμό του, τι κρύβει στο σώμα του και είναι ντυμένος. Εμείς αντίθετο βλέπουμε. Ενώ το αντίθετο ισχύει. Για να είναι ντυμένος μέσα στο καλοκαίρι ενώ ζεσταίνεται, κάτι κρύβει. Κάτι κρύβει στο σώμα του επάνω που δεν θέλει να φανεί, που ντρέπεται να φανεί. Έτσι. Λοιπόν, ενώ τότε ίσχυε το αντίθετο. Κρύβανε, φορούσαν ρούχα για να κρύψουν τις ατελείες τους. Τώρα φοράμε ρούχα για να κρύψουμε τις ατελείες μας και είναι normal γιατί έχουμε μάθει όλοι να είμαστε ντυμένοι. Και γι' αυτό βλέπετε ότι και η μεγαλύτερη μόδα που επικρατεί στον χώρο της λευκής φυλής, ποια είναι? Η μόδα του ντυσίματος. Μανεκέν, παρελάσεις, όλα γίνονται για τον ντύσιμο. Μοντέλα, όλα γίνονται για τον ντύσιμο. Δαπανούνται πάρα πολλά, τεράστια ποσά για να πείθουν τους ανθρώπους να ντύνονται. Έτσι. Γιατί αυτό εδώ πέρα είναι η αρχή της κατάθλιψης. Είναι η αρχή της συναχώριας. Και τώρα έχει περάσει, φίλοι μου, δυστυχώς, το θέμα ότι πρέπει να είμαστε ντυμένοι. Ότι και στο καλοκαίρι δεν πάμε να υδρώνουμε, να λιώνουμε από το ρουχισμό, πρέπει να είμαστε ντυμένοι. Ναι, αλλά τότε ίσχυε το αντίθετο. Ο ντυμένος σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν δικαιολογεί ρουχισμό, σου λέγανε τι έχεις ρε φίλε και ντύθηκες, τι κρύβεις. Και πάμε να περάσουμε και τώρα και σε ένα ακόμα θέμα, ότι σήμερα δεν γίνονται σωστά ότι οι επιλογές των συντρόφων. Γιατί όταν τον άλλο το βλέπεις ντυμένο, πώς σωστά θα μπορείς να επιλέξεις την άλλη αναλόγως τι είσαι. Πώς θα επιλέξεις πιο σωστά το σύντροφό με σκοπό να κάνεις μαζί του παιδιά. Θα πρέπει να δεις το δέρμα του. Το πώς είναι ολόκληρο θα πρέπει να δεις, γιατί από το δέρμα ακτινοβολείται η υγεία. Από το δέρμα βλέπεις αν ένας άνθρωπος είναι υγιής ή όχι. Πρόσωπο δέρμα και κυρίως από το δέρμα. Αν το λευκό του είναι στάσιμο και δεν έχει υγεία αυτός ο άνθρωπος, θα δείτε το δέρμα του θα είναι γεμάτο σπυράκια, κοκκινάδια, υδροτήρια, θα μυρίζει. Καταλαβαίνετε. Πώς θα επιλέξεις να κάνεις παιδί με ένα τέτοιον άνθρωπο, αν είσαι γυναίκα. Και αν είσαι άντρας, πώς θα επιλέξεις μια τέτοια γυναίκα για να κάνεις τα παιδιά σου. Επομένως, βλέπουμε ότι σήμερα οι επιλογές γίνονται με λάθος κριτήρια και φυσικά είναι επιλογές ατυφλά. Όπως έλεγε το παλιό, ας πούμε, μια παλιά κουμπί, ραντεβού στα τυφλά. Έτσι. Φυσικά και θα μου πείτε, ναι, και πρέπει να αγαπάς, οκ, το δέχομαι αυτό, ότι πρέπει εννοείται να αποκτήσεις αισθήματα για αυτόν και να είσαι ερωτευμένος για το ένα και το άλλο. Εννοείται ότι όλα αυτά δεν είπα εγώ να αντικαταστήσεις το άλλο, αλλά θα πρέπει να επιλέξεις ένα υγιές έτερο νήμιση για να μπορείς να φέρεις στον κόσμο υγιές παιδιά. Υγιή παιδιά, έτσι, ναι. Και, οπότε έτσι γίνεται και πρέπει να συμβάλλει και αυτό μέσα στην επιλογή του συντρόφου. Λοιπόν, εφόσον ας πούμε βλέπουμε ότι σήμερα είναι όλοι ντυμένοι, οι επιλογές γίνονται στα τυφλά. Θα μου πείτε τώρα εσείς ότι να κάνει εξετάσεις όμως, γιατί βλέπει και τι θα φέρει, δείξουν οι αιματολογικές εξετάσεις ή οι ηρωποιητικές ή οτιδήποτε άλλο. Τι θα δείξουνε.
που όλες οι τιμές είναι ανεβασμένες γιατί πλέον έχουν να κάνουν ως φυσιολογικές τιμές σε ασθενείς ανθρώπους. Όλα τα δείγματα που παίρνουν για φυσιολογικές τιμές που είναι από ασθενικούς ανθρώπους. Και πού ξέρω εμείς ότι είναι τα σωστά αυτά. Έχετε εμπιστοσύνη σε αυτά παρά σε αυτό που βλέπετε. Άρα δεν είστε φιλόσοφοι. Είσαστε πάλι του δογματικού. Γι' αυτό σας έχω πει και από την αρχή ότι είτε ασπάζεστε αυτή την άποψη του περί Αδάμ και Εύας και τέτοιο πώς το λένε, και ότι ο άνθρωπος είναι από τη φύση του ντροπή, επειδή έφαγε από τον απαγορευμένο καρπό, βέβαια δεν πρέπει να σου δώσουν και μια αιτιολογία για να θεωρήσουν αυτό στην ντροπή. Τότε κάνετε κακό στον εαυτό σας. Ήδη ξεκινάει η ψυχοσύνθεση να λιώνεται προς το χειρότερο. Για μένα, να σου το πω έτσι απλά, κάντε οτιδήποτε φέρνει, τελειώνει η μέρα σας και γεμίζετε με ευεξία. Οτιδήποτε τελειώνει η μέρα σας και γεμίζετε με ευεξία είναι το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας. Και σίγουρα οι θρησκείες δεν βοηθάνε σε αυτά. Όλες οι θρησκείες έχουν κοινούς στόχους να δίνουν τους ανθρώπους, να τους αποκτούν τους ανθρώπους με διάφορα ψυχολογικά προβλήματα, να τους γεμίζουν, να τους φορτώνουν, να έχουν τύψεις για αυτά, να τους κάνουν κακό οι εχθροί τους, να αγαπάνε τους εχθρούς τους και όλα αυτά εδώ πέρα τα αρνητικά, τα δουλοποιητικά, έτσι, τα χαμηλής δονήσεως πράγματα να κάνει ένας άνθρωπος για τελικά η ανθρωπότητα σιγά σιγά να σβήνει. Γι' αυτό να μην ανήκετε σε κανένα δόγμα, να μην ασπάσετε καμία θρησκεία, ούτε καν και την αρχαιοελληνική θρησκεία, γιατί και αυτή είναι ακόμα και αν είχε ξεκινήσει σωστά στο παρελθόν, που προσωπικά δεν έχω ψάξει για να δω την αρχαιοελληνική θρησκεία, γιατί κάποιοι με λένε και το δεκαθιστή κτλ. Και δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται με τις θρησκείες γενικότερα, έτσι και αυτή κατέληξε λάθος. Απλά αλλάζουν τα πρόσωπα. Πιστεύουν η χριστιανοί ότι σώσει ο Ιησούς, πάλι πιστεύουν οι αρχαίοι ότι σώσει ο Δίας. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Πιστεύουν ότι θα πηγαίνουν στον παράδεισο οι χριστιανοί. Πιστεύουν ότι θα πηγαίνουν σε αλήθεια παιδεία οι δωδεκαθεϊστές. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Οπότε μην με ξανακάνετε, μπείτε στον κόπο να με ξαναβάλετε σε κάποιο μαντρί. Δεν έχω μπει σε κανένα μαντρί. Είμαι αδογμάτιστος. Είμαι ελεύθερο πνεύμα. Απλά παρατηρώ, αναλύω μέσα από ορθολογισμό, κρίνω και σας κάνω τα βίντεο. Λοιπόν, αυτά φίλοι μου σε αυτό το βίντεο. Να τα σκεφτείτε λίγο για να δείτε λίγο σε τι λούκι έχετε μπει. Και δεν μπορείτε να βγείτε, πώς σας έχουν παγιδέψει πλέον τη διάνοιά σας, ώστε να σας ξεγελάζουν και να ντύνεστε χωρίς να υπάρχει λόγος. Χωρίς να υπάρχει λόγος. Και αν θέλετε να νικήσετε άγχος, κατάθλιψη, στεναχώρια και όλα αυτά που θα τα πω αναλυτικά στο άλλο το βίντεο, ξεκινήστε να πηγαίνετε σε ένα μέρος το οποίο δεν έχει κόσμο και να κάνετε δραστηριότητες γυμνή, όπως σας γέννησε η μάνα σας. Δραστηριότητες να κάνετε γυμνή, να ζείτε φυσιολογικά τη ζωή εκεί πέρα γυμνή. Εκτεθειμένη στον ήλιο, να βουκάνει τη φωτιά στο ποτάμι σας γυμνή, όλα τα πάντα, να κοιμηθείτε γυμνή και να δείτε πώς θα αλλάξει ο εσωτερικός σας εαυτός και ο εξωτερικός σας εαυτός. Πώς θα αποκτήσετε ευεξία. Αυτά φίλοι μου σε αυτό το βίντεο, σας χαιρετώ. Ωραία.